Με κοινό ανακοινωνθέν τους οι εργαζόμενοι στις τρεις εργολαβικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη πληροφορούν τους πολίτες της Καβάλας μέσω ενημερωτικών φυλαδίων ότι εγγυώνται την ασφάλεια τόσο του εργοστασίου όσο και της δημόσιας υγείας για την ευρύτερη περιοχή. Η ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το εργοστάσιο λιπασμάτων λειτουργεί με τον ικανοποιητικό αριθμό των 380 έπειρων και εξειδικευμένων εργαζομένων από το προϋπάρχον προσωπικό. Εγγυάται αφενός την επάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, αλλά κυρίως την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και συνεπώς της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, σήμερα οι εργαζόμενοι παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα μέσα και ζήτησαν τη συμπαράσταση των πολιτών, προκειμένου να παραμείνει το εργοστάσιο ανοιχτό. Όπως δήλωσε και ο εργοδηγός του εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων, Σάββας Πισχαλίδης, έχουν κάθε δικαίωμα οι πρώην συνάδελφοι να απεργούν, όπως έχουμε και εμείς ιερό δικαίωμα στην εργασία. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις νέες προσλήψεις εργατικού δυναμικού στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο δουλεύει κατά 60-70% οι δραστηριότητες στη βιομηχανία μέσα. Όπως βλέπετε και εσείς από τα πλάνα που τραβάτε, καθημερινώς γίνονται πωλήσεις και σε φορτηγά και σε καράβια και σε όλα. Θέλαμε να πούμε ότι έχουν όλο το δικαίωμα οι πρώην συνάδελφοι να απεργήσουν, όπως έχουμε και εμείς το ιερό δικαίωμα στην εργασία, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα ότι δεν είναι ποινικό αδίκημα η εργασία. Η βιομηχανία δραστηριοποιείται, όπως είπαμε, κατά 60-70%. Είναι καθημερινό σε καλύτερο δρόμο. Γίνονται προσλήψεις σήμερα στη βιομηχανία με εργατικό δυναμικό καβαλιωτάκια, τα οποία είναι από ΤΕΗ και γίνονται με αξιοκρατικό τρόπο, με συνεντεύξεις. Και θέλουμε να δώσουμε εμείς τον αγώνα μας για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτό το εργοστάσιο, να το κρατήσουμε ανοιχτό. Μπορέσαμε, προσπαθήσαμε, πιστεύω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ότι το εργοστάσιο παραμένει ανοιχτό με αυτή τη δυναμικότητα που έχει σήμερα και πιστεύουμε σε καλύτερες μέρες. Δραστηριοποιούνται μέσα στη βιομηχανία εδώ 4 εταιρείες. Δεν το γνωρίζουμε όλοι οι καβαλιώτες, να σας το πούμε. Είναι η PFI, είναι η Σεντροφάρο, είναι η Λαγκρουλίπ και η Ευισάκ. Είναι 4 εταιρείες ανεξάρτητες, ξεχωριστές. Και η κάθε μία δραστηριοποιείται στο ρόλο που έχει μέσα εδώ στη βιομηχανία. Δουλεύουν και οι 4 εταιρείες, είναι γύρω στο 60-70%. Εμείς οι εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι δώσαμε μια μάχη για ανοιχτό εργοστάσιο, θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Έχουμε όλο το δικαίωμα στην εργασία. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μας το αποκόψει αυτό το δικαίωμα στην εργασία κανένας. Δώσουμε αυτό το μήνυμα στην πόλη της Καβάλας, για το καλό της Καβάλας, για το καλό της πόλεως μας, του νομού, της χώρας, σε αυτή τη βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή μέσα στο εργοστάσιο εργάζονται 440 εργαζόμενοι και καθημερινά αυξάνονται με τον τρόπο που είπα προηγουμένως, με τις προσλήψεις που γίνονται από ΤΕΗ της Καβάλας, εργαζόμενα παιδιά μέσα από την πόλη. Την ίδια ώρα οι απεργοί των εργοστασίων της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων εδώ στην Καρβάλη συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους και παραμένουν έξω από το εργοστάσιο. Επίσης, εκπρόσωποι των απεργών της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων βρίσκονται στην Αθήνα σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρη Κουτσούμπα. Ενώ από αύριο το πρωί ξεκινούν 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.